Αυτό είναι το Lumia 820, η οικονομική πρόταση στα Windows Phone 8 της Nokia. Το συγκεκριμένο είναι και οικονομικό εξαιτίας βέβαια της ποιότητας κατασκευής, όπως βλέπετε πλαστικό το πίσω μέρος, και μπορούμε μάλιστα να το βγάλουμε και να το αντικαταστήσουμε με κάποια από αυτά τα διαθέσιμα χρώματα. Και με ένα ακόμα που δεν υπάρχει εδώ και μας έχουν πει μόλις το βάλουμε, μπορούμε να φορτίσουμε τη συσκευή ασύρματα με αυτό το περιφερειακό, το Fatboy, και το ή κάποιο άλλο όπως το JBL, το οποίο είναι ένα ηχείο, το οποίο όμως υποστηρίζει τη συγκεκριμένη ασύρματη τεχνολογία φόρτισης της Nokia, που σημαίνει ασύρματη φόρτιση, απλά το τοποθετούμε πάνω χωρίς καμιά σύνδεση με καλώδιο και η συσκευή ξεκινά να φορτίζει. Ας μιλήσουμε για λίγο για τη συσκευή, η οποία διαθέτει οθόνη 4,3 ιντσών, ανάλυση όμως 800x480, είναι η κλασική ανάλυση που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία 2 χρόνια από τα Windows Phone 7 και 7,5, 217 ppi το pixel density της εικόνας, AMOLED, με την τεχνολογία της Nokia, την Clear Black, για πιο έντονα χρώματα, πολύ καλή οθόνη βέβαια για αυτή την ανάλυση, το οποίο βλέπετε δείχνει και πιο όμορφη με τα μικρά εικονίδια και τα μεσαία, τα οποία πλέον υποστηρίζει η πλατφόρμα των Windows Phone 8 στην home screen και δείχνει αμέσως πολλές πληροφορίες από τις εφαρμογές που έχετε εγκατεστημένες μέσα, αλλά και από τις εφαρμογές που έχουν τα Windows Phone 8, όπως για τις επαφές σας και το τι καινούριο ανεβάζουν στο Facebook και στο Twitter. Πίσω κάμερα. Με ακριβώς είναι στα 8 megapixel, χωρίς βέβαια να έχει καμία σχέση με το 920. Και μπροστά μια δεύτερη απλή κάμερα VGA για βίντεο κλήσεις. Η πίσω κάμερα μπορεί να κάνει και γραφή Full HD βίντεο, ενώ εσωτερικά έχουμε και διπύρινο επεξεργαστή, τον Dual Core Crate στο 1,5 GHz. Οι γνωστοί αισθητήρες και φυσικά GPS δέκτης, για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές που βάζει η Nokia δωρεάν μέσα στο Lumia, όπως το Nokia Drive, που είναι μια πλήρης εφαρμογή πλοήγησης χωρίς να χρειάζεται σύνδεση στο ίντερνετ, και το Nokia Maps, το οποίο όπως μας είπαν και στην παρουσίαση της Microsoft, είναι εφαρμογή χαρτών που δουλεύει. Αυτό είναι μια πρώτη ματιά στο Lumia 820, το οποίο αναμένεται τον Οκτώβριο, μάλλον τον Νοέμβριο, με τιμή που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, την υπολογίζουμε από 299 έως 399 ευρώ.